Καθορίζοντας τους δράστες της άγριας δολοφονίας ζευγαριού στο σπίτι του στο Στρόβολο, βρίσκονται οι αρχές στην Κύπρο. Όπως αναφέρει ο πολίτης, οι αστυνομικές έρευνες έχουν κατεύθυνση και δεν αποκλείεται σήμερα να ανακοινωθούν ακόμα και συλλήψεις. Προβληματισμός και ερωτηματικά από την αρχική μαρτυρία του ανήλικου και δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι του είπαν να μην φοβάται και τον άφησαν να φύγει. Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, αλλά ούτε και ίχνη διαφυγής των δραστών, οι οποίοι μετά το έγκλημα λογικά ήταν ματωμένοι. Εξετάζεται αν όντως το έγκλημα έγινε μεταξύ 1:30 και 1:30 τα ξημερώματα. Η νεκροτομή κατέληξε μένος του δράστη ή των δραστών με δεκάδες μαχαιριές στα σώματα του Χατζηγεωργίου και της Ντίνας Σεργίου. Ο 15χρονος διαμένει τώρα με τη θεία του και την Πέμπτη το απόγευμα τον επισκέφθηκαν μέλη του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας. Ο 15χρονος γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό ότι ήταν υιοθετημένος, ενώ στο περιβάλλον του δεν είχε αναφερθεί οτιδήποτε για το θέμα.